Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη 3 Αυγούστου. Και όπως καθημερινά, κοντά σας και σήμερα με την εκπομπή Πρώτο Θέμα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 12, ζωντανά, μέσα από την συχνότητα του ένα channel. Και θα ξεφυλίσουμε όχι μόνο την τοπική περιφερειακή επικαιρότητα, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν την πανελλαδική επικαιρότητα, για να μπορέσετε να ενημερωθείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε εκεί κάπου στις 12 να έχουμε βγάλει κι εσείς κι εμείς κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και γιατί όχι να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποια λύση σε προβλήματα που είναι καθημερινά και με τη βοήθεια τη δικιά σας τα δημοσιοποιούμε και, εν πάση περιπτώσει, και όπως λένε με τη δύναμη της τηλεόρασης, βάζουμε ένα λιθαράκι έτσι ώστε να επιληθούν πολλά ζητήματα τα οποία χρονίζουν. Το τηλέφωνο μας είναι στο κάτω μέρος της οθόνης σας, αν και εφόσον υπάρχει ανάγκη να το καλέσετε. Χτες, ενώ ήταν προγραμματισμένο να μην έχουμε σύνδεση με τον κύριο Μητρόπουλο, είχαμε πολλά ζητήματα και ενδιαφέροντα πράγματα που ρωτήσατε κι εσείς, αλλά μας είπε και ο εργατολόγος, καθηγητής εργατικού δικαίου, ο κύριος Μητρόπουλος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, και μας μίλησε και για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση, στο ότι 300.000 άνθρωποι δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να πάρουν σύνταξη, και αυτό γιατί είχαν χρέη προς κάποια ταμεία, στον ΕΦΚΑ και γενικότερα. Όμως, με δικαστική διαμάχη μεταξύ του κράτους και του κυρίου Μητρόπουλου, η υπόθεση κερδίθηκε από τον κύριο Μητρόπουλο και έτσι η γυναίκα αυτή, η οποία χρωστούσε 86.000, παρακαλώ, ευρώ, με 10 χρόνια που ήταν σε αυτό το χρέος, τα οποία δεν ήταν ασφαλισμένη, αλλά τις χρεώνανε και αυτό συν προσαυξήσεις, συν το ένα, συν το άλλο. Τελικά όμως στο εφετείο η μάχη κερδίθηκε. Η γυναίκα αυτή όχι μόνο σύνταξη θα πάρει, αλλά σίγουρα δεν θα χρειαστεί να πληρώσει όλο αυτό το χρέος το οποίο της ζητούσε το ταμείο. Μια πολύ σημαντική απόφαση, ένα δεδικασμένο το οποίο θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Και για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Χρωστάμε δύο πραγματάκια, δύο απαντήσεις. Το ένα είναι όσον αφορά το θέμα της ανανέωσης των διπλωμάτων, αλλά και των καινούργιων αδειών, κυρίως επαγγελματικών αδειών. Χτες, λοιπόν, αμέσως μετά την εκπομπή, γιατί εμείς δεν αφήνουμε κάτι, μας λέτε κάτι και το παραβλέπουμε όταν τελειώνει η εκπομπή, προσπαθούμε να βοηθάμε όλο τον κόσμο, διότι η τηλεόραση, όπως έχω πει και παλαιότερα, δεν είναι μόνο ένα ειδησιογραφικό μέσο, αλλά είναι και ένα κοινωνικό μέσο. Έχει μια κοινωνική χρειά και αυτή πρέπει να τη διατηρήσει, εάν και εφόσον θέλουμε κάποιοι συνάνθρωποι μας να παρακολουθούν την εκπομπή, να παρακολουθούν το κανάλι, γιατί κάτι χρήσιμο θα προκύψει μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Το να παρακολουθείς έναν, τον οποιοδήποτε, και να είναι σε μία κατεύθυνση η οποία πια σταυγό και κούρευτο. Να σας λέει σε όλα ναι, αλλά ποτέ να μην κάνει ρεπορτάζ για να σας ενημερώσει σωστά
ή να βάλει και αυτό σε ένα λιθαράκι να βοηθήσει σαν κανάλι, σαν εκπομπή. Τι να σας πω ρε παιδιά, είστε άξιοι της τύχης σας, διότι αυτό δείχνει ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ποιότητα σε πάρα πολλούς, δεν υπάρχει αξιολόγηση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το να μπορείς να επιλέξεις κάτι σωστό και εσύ να βοηθηθείς μέσα από εκεί, αλλά και να παρακολουθείς μια εκπομπή σοβαρή και όχι ό,τι να είναι. Και εννοείται και μην ξαναλέμε τώρα για ποιον αναφερόμαστε τώρα και στην Κομωτινή, το Μπαπού και το Σάββατο. Μ' αρέσει που τον παίρνετε τηλέφωνο, κύριε Νίκ, και τι καλώς είστε και τι αυτός που είστε, κύριε Νίκο, την καλοσύνη που την είδατε. Έχει λύσει κανένα πρόβλημα και δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρει να λέει είναι να του μαυρίσετε τον κόλο, ρε, να του μαυρίσετε. Να του μαυρίσετε. Βοηθώ τον δεν, πώς το λένε, είναι εκεί μέσα μαζί με τους άλλους, αλλά όταν είσαι έξω από το χορό, λες ένα σωρό τραγούδια, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Εντάξει. Λοιπόν, μια εκπομπή λέει που τα λέει έξω από τα δόντια. Σιγά. Ποια δόντια? Αυτά που δεν μείνανε ή αυτά που... Ναι. Μπορεί να βγάζω λίγο ψηλό κακία και ειρωνία, αλλά επιτέλους πια... δεν ξέρω, έχω φτάσει στα όρια μου κι εγώ. Αγανακτώ κι εγώ. Λοιπόν. Και λέω λοιπόν ότι χθες μιλώντας με την κυρία Νικολαίδου, τη διευθύντρια του τμήματος εκεί, μου απήντησε, μιλούσαμε για περίπου 10 λεπτά, μου απήντησε το εξής. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει αυτή όλη η καθυστέρηση, όντως, και πάνω από 7 μήνες, και οφείλεται στο ότι έγιναν πολλές αλλαγές στο τμήμα αυτό των συγκοινωνιών εκεί, στο δεύτερο όροφο νομίζω είναι. Μία υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε, μία υπάλληλος, η καλή μας φίλη η Κατερίνα που εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο, δυστυχώς απεβίωσε. Έτσι λοιπόν το τμήμα έτσι κι αλλιώς είχε ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων, έφυγαν οι δύο, έμειναν δύο. Έγιναν προσπάθειες για να συμπληρωθεί το τμήμα με κάποιους έστω και προσωρινούς, όμως η δουλειά δεν μπορούσε να βγει όπως θα έπρεπε να βγει, με μόνιμο προσωπικό το οποίο ήξερε πολύ καλά τη δουλειά αυτή. Και έτσι λοιπόν, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα υπάρχουν αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση της ανανέωσης των διπλωμάτων. Όπως είπα, το τελευταίο χρόνο, περίπου ένα χρόνο, έχουν γίνει προσπάθειες. Και από ό,τι με διαβεβαίωσε η κυρία Νικολαίδου, αυτό αναμένεται να κρατήσει για μέχρι το τέλος καλοκαιριού, άντε και κανένα μήνα ακόμα. Μετέπειτα, στο βάθος του τούνελ φαίνεται φως. Υπάρχει επικείμενη πρόσληψη δύο ακόμη ανθρώπων για να μπορέσει το τμήμα να βοηθηθεί και να προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη τεράστια κατάσταση. Αυτά όσον αφορά το θέμα της έκδοσης των διπλωμάτων της ανανέωσης. Μας απήντησε η διευθύντρια, η κυρία Νικολαίδου. Όσον αφορά τώρα το περιστατικό με το αγροτικό γιατρό στο Πολύστυλο που έρχεται από το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης, είπαμε και χθες, το ξαναλέμε και σήμερα, εάν μας ακούει ο φίλος μας που μας πήρε τηλέφωνο και κατήγγειλε τη συμπεριφορά του γιατρού, θα ήθελα να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μας για να δώσουμε την απάντηση διαζώσης, στον αέρα δηλαδή, και αν έχει κάποιες αντιρρήσεις για αυτά που μας είπε ο γιατρός, να τον ακούσουμε.
Το να μιλάω εγώ και να πω τι μας είπε ο γιατρός και τα λοιπά και να μην είναι από την άλλη πλευρά η άποψη του φίλου που κατήγγειλε το γεγονός, νομίζω ότι δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα. Τώρα, το θέμα του κορονοϊού. Θα ήθελα, εάν γίνεται και μπορούμε, να πάρουμε τον ομίατρο Καβάλα, τον κύριο Παπαδόπουλο. Διότι τα πράγματα τείνουν να γίνουν ιδιαιτέρως ανησυχητικά και θα σας πω αμέσως το γιατί. Διότι αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν είναι όμως μόνο ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Αυτό είναι το μικρότερο κακό που μπορεί να συμβαίνει. Το μεγαλύτερο κακό είναι ότι είχαμε 50 νεκρούς την ημέρα, την εβδομάδα που πέρασε, σύνολο 355 νεκρούς. Ο δείκτης, ο σκληρότερος δείκτης του κορονοϊού και ο πιο τραγικός, των θανάτων δηλαδή, ανέβηκε επικίνδυνα και πήγε στους 50 την ημέρα, που σημαίνει 355 σε μία εβδομάδα. Και αν σε αυτήν προσθέσουμε και την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο δεκαήμερο, τότε φτάνουμε στον τραγικό αριθμό των 600 και πλέον συνανθρώπων μας που έχασαν και προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του κορονοϊού, των θανάτων, και βαδίζουμε ολοταχώς προς τις 32.000 νεκρούς σε όλη τη χώρα από εμφάνισης κορονοϊού. Απευθύνομαι σε όλους εσάς που πολύ εύκολα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τρώτε παραμύθι από έναν αστοιχείωτο και αγράμματο δήθεν δημοσιογράφο εκεί που κάνει αυτή την εκπομπή, στη Θράκη, και παρασύρεστε και δεν λέτε να βάλετε μυαλό, να αλλάξετε στάση, διότι πότε θα χτυπήσει του καθενός την πόρτα, κανείς μα κανείς δεν το γνωρίζει. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Έχετε δει πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι μια απλή γρυπούλα και την περνάς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, έχετε δει, το έχω ξαναπεί, να έχουμε νεκρούς το καλοκαίρι, 605 νεκρούς σε 15 μέρες, σε 17, από τη γρήπη το καλοκαίρι, ποτέ. Άρα, τι συμβαίνει? Αυτοκτονούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παίρνουν ένα πιστόλι και αυτοκτονούν? Τι κάνουν? Πείτε μου ρε παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε μου, ξέρεις, αυτά που λες είναι χαζά, είναι κουταμάρες, είναι δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Τα παίρνεις τέλος πάντων. Ελάτε να τα μοιραστούμε που τα παίρνω. Πέστε μου τι είναι αυτοί οι 600 τόσοι νεκροί. Από τι πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Που ο μέσος όρος ηλικίας που κολλάνε κορονοϊό είναι 38 ετών. Ε, από τι? Καλοκαιριάτικα εσείς από γρήπη είδατε να πεθαίνει κανείς στη χώρα μας και σε άλλες χώρες? Αν έχετε κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα σας ευγνωμονούσα να το μάθω κι εγώ. Ορίστε. Εδώ είμαι. Εκεί είναι το τηλέφωνο. Πώς κάθεστε και παίρνετε τηλέφωνο και συμφωνείτε με αυτό τον επικίνδυνο άνθρωπο, γιατί είναι επικίνδυνος αυτός. Ο παππούς αυτός εκεί που σας κάνει την εκπομπή είναι επικίνδυνος. Σας παρασύρει. Το καταλάβατε? Αφήστε τις εξυπνάδες και τις μαγκές και το ένα και το άλλο. Πηγαίνετε να ρωτήσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, τα αδέρφια τους, τα παιδιά τους.
Έχω κανένα συμφέρον εγώ να τα λέω αυτά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε πνευμονολόγος, ούτε καθηγητής, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως, όταν θα πας να κάνεις μία εγχείρηση, θα πας στο γιατρό. Όταν θα πας να βγάλεις ένα δόντι, θα πας στο γιατρό. Όταν, ξέρω εγώ, θα είσαι γρυπωμένος και έχεις υψηλό πυρετό, θα πας στο γιατρό, στο νοσοκομείο. Εδώ, προς τι η μαγιά. Προς τι η μαγιά εδώ. Και κόπτεστε με την ανθρώπινη σας για τους υγειονομικούς που δεν λένε να βάλουν νερό στο κρασί τους και να γυρίσουν στη δουλειά τους και να μην πεινάνε όπως λένε. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Ίσα-ίσα με τους περισσότερους είμαι φίλος. Δεν έχω τίποτα αποκλειστικό, δηλαδή, σαν άνθρωπος. Τίποτα. Έχω όμως σαν εργασία, σαν υγειονομικούς. Δεν μπορεί να θέλεις εσύ εμένα να με περιθάλψει μέσα στο θάλαμο ή νοσηλευτής ή γιατρός και εσύ να είσαι ο ίδιος ανεβολίαστος. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν γίνεται. Αυτό. Από ό,τι λένε δηλαδή. Για ένα πράγμα χαίρομαι. Και χαίρομαι πολύ. Που δεν βρίσκεται κανείς να πάρει τηλέφωνο και τι έχω προκαλέσει πάρα πολλές φορές. Να πάρετε τηλέφωνο και να αντιπαραθέσετε τη δική σας άποψη απέναντι στη δική μου. Που δεν είναι δική μου, είναι καθαρά επιστημονική κτλ. Άρα, δύο τι να συμβαίνουν. Ή συμφωνείτε μέσα σας κρυφά και λέτε καλά λέει και έχει δίκιο, ή λέτε, άντε μωρέ το βλάκαλα μου τώρα, τι είναι αυτά που λέει και ξέρω εγώ τι. Okay. Εγώ εύχομαι να λέτε το πρώτο, ότι έστω και κρυφά, καλά τα λέει. Να μην λέτε το δεύτερο, άντε μωρέ το βλάκα. Δεν πειράζει το βλάκα, σου πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά προστατέψτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ, έτσι να πάρουμε μια σφαιρική. Να κάνουμε μια σφαιρική ενημέρωση. Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα κορονοϊού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να το δούμε. Αν το έχουμε. Το ψάχνουμε, έτσι. Λοιπόν, ο κακός χαμός γίνεται στο λιμάνι της Κεραμωτής. Σε καλύτερη κατάσταση τα άτομα που έπαθαν τροφική δηλητηρία σε εκδήλωση στη Ροδόπη. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί το ψάχνουμε τόσο πολύ. Δεν μου απαντάει και κανείς για να ξέρω και τι να κάνω. Γιατί δεν μου απαντάτε ρε παιδιά, θυμωμένοι είστε. Ρε Μάκη! Άτομα δεν μου απαντάει κανείς ρε παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουμε, θα το βάλουμε το ρεπορτάζ. Τηλεθεάτρια, στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω με τον κύριο να συνοηθούμε, να μάθω, γιατί έχω... Ναι. Τι έχετε. Τι έχετε, θα μας πείτε. Ναι. Πάρ' την κυρία μέσα και πέσει να κλείσει την τηλεόραση. Και μετά δώστη μου. Πάμε στο ρεπορτάζ να το έχουμε έτοιμο, παρακαλώ. Έλα. Άντε, τώρα ποιο ρεπορτάζ θες. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τις κυρίες και αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει κιόλας η κυρία. Ακούστε με ένα λίγο, συνοηθούμε. Μην μου το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Είπα το ρεπορτάζ που αυξάνουν τα κρούσματα καθημερινά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δηλαδή, έλεος, ξεφτύλα γινόμαστε στον αέρα.
Μεγάλη προσέλευση των πολιτών το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο της Καβάλας για COVID tests και από ό,τι φαίνεται έχουν αυξηθεί και οι νοσηλίες, όπως μετέφερε στο ένα τσάνελ ο διοικητής του νοσοκομείου Ντίνος Κλητσιώτης. Ένας μήνας όμως από το τελευταίο δεν ξεκίνησε καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύουμε 35 ασθενείς στην κερματική. 35. 35. Αυξήθηκε. Το καλό είναι ότι τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται είναι οι μέρες νοσηλείας του ίδιου, 5-6 μέρες νοσηλείας. Αυτό γίνεται το περασμένο 15ήμερο, αυτό είναι ο μέσος όρος νοσηλείας. Και ένα δεύτερο καλό είναι ότι στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν χρειάστηκε να πει κανείς συμπολίτη μας. Τα ακούτε κι εσείς, ο ΕΟΔΙ ανακοινώνει πολλά κρούσματα στην περιφερειακή μας ενότητα. Αύξηση επίσης παρατηρείται και στα κατατόπους νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η κατάσταση είναι ομογενειοποιημένη, θα έλεγα, σε όλη τη χώρα. Προς το παρόν υπάρχει μια σημαντική πίεση σε νοσηλείες, διότι τα νοσοκομεία αναφοράς και αυτά είναι οι γεμίσανε οι κλινικές τους, ως εκ τούτου σιγά σιγά αρχίζουμε και κρατάμε τους ασθενείς και εμείς, προσπαθώντας να βοηθήσουμε την κατάσταση. Τη στιγμή, κύριε Παπαχρήστο, έχουμε γύρω στις 500.000 ενεργά κρούσματα. Και θα έλεγα θεωρούμε αυτά τα οποία αναφέρονται. Γιατί ξέρετε πάρα πολλοί συμπολίτες μας στις διακοπές τους βγαίνουν θετικοί, δεν το δηλώνει κανένας πουθενά και γι' αυτό ευελπιστούμε να τηρούνται οι κανόνες και πάλι εδώ θα αναφερθώ για το κοινό καλό όλων μας όλοι να συνεισφέρουμε, να τηρούμε τους κανόνες, μην περιμένουμε δηλαδή μόνο από τον ΕΟΔΙ ή τους φορείς τους δημόσιους. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι καλά είμαστε αυτό το διάστημα, παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση στα κρούσματα. Το βλέπετε αυτό και σε αυτά που ανακοινώνονται καθημερινά. Έλεγα από το Υπουργείο και για όλη τη χώρα, αλλά και για την περιοχή μας. Ευτυχώς, όλα αυτά τα κρούσματα δεν γίνονται νοσηλείες, δηλαδή αυτό το διάστημα στις κλινικές νοσηλεύουμε 22 άτομα και 3 παιδάκια. Και στην μονάδα εντατικής θεραπείας 3 ασθενείς νοσούν από COVID, διασωληνωμένοι. Σε σχέση με τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν στην πόλη και στην περιοχή μας γενικότερα, θα έλεγα ότι δεν είναι πολλές οι νοσηλείες, γιατί καθημερινά έχουμε πάρα πολλές προσελεύσεις στα τέπια με συμπτώματα, βγαίνουν θετικοί και επιστρέφουν σπίτια τους γιατί δεν χρήζουν νοσηλείας. Είναι η ποιότερη η μορφή, οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι, άρα γυρίζουν σπίτι τους και περνάνε εκεί τις μέρες της καραντίνας. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν, όπως είπαμε, αυτό που είπανε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί πηγαίνουν σε ένα φαρμακείο, παίρνουν ένα self-test ή ένα rapid test, το κάνουν μόνοι τους, γιατί πια έχει γίνει γνωστό. Το κάνουν μόνοι τους και βρίσκονται θετικοί, αλλά δεν το λένε πουθενά, δεν το δηλώνουν πουθενά. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας και η διασπορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν, ας πούμε, περιοχές, παραδείγματος χάρη, από την εβδομάδα 25 με 31 εβδόμου, την περασμένη εβδομάδα που πέρασε, είναι αρκετά υυξημένη. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είχε 14.500 κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Φανταστείτε τώρα, αυτά είναι επίσημα, έτσι. Τα 14.500... Πόσα να πει κανείς ότι είναι, τα διπλάσια τουλάχιστον ή και τριπλάσια. Λοιπόν, στην Έτωλο Ακαρανία είχε 2.000. Έτσι τα μεγαλύτερα νούμερα σας λέω. Στην Αργολίδα 1.116, στην Αρκαδία 852, στην Άρτα 569, όλα αυτά σε μία εβδομάδα. Αυτοί που έχουν το χιλιάρικο μπροστά είναι η Βιωτία 1.272, είναι αναλόγως και τον πληθυσμό, ας πούμε η Αχαΐα. Είχε 3.799, 800 πες. Η Δράμα 1.415, ο Εύρος 1.965. Η Εύβοια 2.497, 2.500. Και πάει λέγοντας από εκεί και κάτω, η Λία 1.500, ναι.
Λοιπόν, τα Ιωάννα 2.400, η Καβάλα κοντά στις 2.000 κρούσματα την περασμένη εβδομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά με τα κινούμενα από εδώ και από εκεί πολλαπλασιάζουν τα κρούσματα. Τη Λάρισα 3.208, στη Μαγνησία 2.400 τόσο, στην Ξάνθη 1.570 τόσο. Μάλιστα. Έχει πράγμα, ναι, πολύ. Υπάρχει αύξηση μεγάλη. Στη Χαλκιδική 2.200, στα Χανιά 2.100 τόσα και πάει λέγοντας. Άρχισε να ανεβαίνει όμως και ένας άλλος δείκτης επικίνδυνος, οι διασωληνωμένοι. Στους διασωληνωμένους είχαμε πέσει κάτω από τους 100 και έχουμε πάει ξανά στους 138, παρακαλώ. Με 65% να είναι άνδρες, να έχουν και κάποια νοσήματα. Νοσήματα τώρα εδώ που το λέμε, όλοι μα όλοι οι περισσότεροι έχουν, είτε είναι υπέρταση, είτε είναι ζάχαρο, είτε είναι ξέρω εγώ. Όλοι κάτι έχουν, έτσι, για να μην λέμε τώρα. Και παίρνει ο άλλος και λέει, ναι, αλλά είναι με υποκείμενο νόσημα. Είναι... Βρε, ποιος δεν έχει τώρα, μην με τρελαίνετε. Λοιπόν, τώρα, αυτά για τον θέμα του κορονοϊού. Δεν θα ξαναεπανέλθω, τουλάχιστον για σήμερα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, πρόβλημά του, ρε παιδιά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Ξέρετε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θέλω, ρε φίλε, να αγιάσω και δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Πραγματικά. Πριν μου δείξεις αυτό που ετοιμάζεσαι, θέλω να πάμε σε αυτό το, σε αυτή την δήλωση, ρε παιδί μου, να τη δούμε απευθείας και αφού τη δούμε, να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε. Θυμάστε το 2011 που είχαμε έτσι αυτοκτονίες, είχαμε αυτά που δεν σταμάτησαν ποτέ. Μόνο το τελευταίο διάστημα πόσοι έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Τότε λοιπόν ο επερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά έκανε κριτική για τις αυτοκτονίες. Έφταιγε τότε η κυβέρνηση που επειδή ο κόσμος αυτοκτονούσε, έφταιγε η κυβέρνηση. Τώρα ξέρετε για ποιο πράγμα κάνανε κριτική. Δεν θα το πιστεύετε. Κι όμως, επειδή εμείς μιλάμε πάντα με εικόνα και πάντα με λόγο, καλό είναι να το ακούσουμε, να δούμε τι λέει ο κύριος Σπύρτσης, προσπαθώντας να κάνει αντιπολίτευση στον σημερινό πρωθυπουργό ή στη σημερινή κυβέρνηση που διοικεί τη χώρα. Για ακούστε λίγο. Προβοκάτσικες που κάνουν διάφορα τρολ, ευχόμαστε να μην είναι διασυνδεδεμένα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως συνήθως έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα θέμα που αντί η Νέα Δημοκρατία νομίζω να κάνει, βγάλει και μια επίσημη ανακοίνωση και να κάνει την αυτοκριτική της. Γιατί μέσα σε τρεις μέρες έχουμε τρεις γυναικοκτονίες και όφιλε, αντί να έχει προσλάβει ρουσφετολογικά 4.500 ειδικούς χορούς, να έχει προσλάβει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Το καταλάβατε ή θέλετε να το ξαναβάλω? Το καταλάβατε? Τι μας λέει ο κύριος Σπύρτσης? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της, γιατί μέσα σε τρεις μέρες είχαμε τρεις γυναικοκτονίες και συνολικά μέσα σε λίγους μήνες είχαμε 15-14. Και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της και αντί να προσλάβει, τι είπε να προσλάβει που προσέλαβε, το να προσλάβει ψυχολόγους και ξέρω εγώ τι. Δεν σας έρχεται μία τρέλα, μία παράνοια, σε πιάνει ένα πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό το ισχυζότυπη διαταραχή, ακούγοντας όλες αυτές τις
τις ανοησίες που αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπουργοί, ήταν κυβέρνηση. Να λέει τώρα ο Σπύρσης ότι πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της η σημερινή κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Το ότι υπάρχουν γενεκοκτονίες? Το ότι όλος είναι λολός, είναι δεν ξέρω τι είναι και πάει και σκοτώνει τη γυναίκα του και φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση που κυβερνάει? Δηλαδή αν αύριο, εσείς τι πιστεύετε δηλαδή κύριε Σπίτσο, ότι αν έρθετε στην κυβέρνηση παραδείγματος χάρη, αύριο, θα σταματήσουν οι γενοκτονίες, θα σταματήσουν οι αυτοκτονίες, θα σταματήσουν όλα αυτά. Γιατί θα φοβούνται εσάς. Αν θέλει όλος να σκοτώσει τη γυναίκα του, ο ηλίθιος, ο άνανδρος, δεν ξέρω πώς να το πεις, θα το σταματήσεις εσύ. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να προσλάβει ψυχολόγους, να κάνει τι στους ψυχολόγους, ρε. Τι να κάνει, ρε. Ξέρετε τι γίνεται σε κάθε σπίτι από πίσω? Θα πάνε να χτυπάτε τα κουδούνια και θα λέτε χρειάζεστε ψυχολόγο. Να σας αφήσουμε να είναι εδώ, να σας, πώς το λένε, να συνημερώνει, μην τυχόν σκοτώσετε τη γυναίκα σας. Ρε καταλαβαίνετε τι αηδίες μας λένε? Δηλαδή μετά να μην βγεις έξω από τα ρούχα σου. Ρε δεν με νοιάζει αν είναι μόβη σημαία που κρατάει ο καθένας, αν είναι πράσινη, αν είναι κόκκινη, αν είναι μπλε. Δεν μπορώ όμως αυτές τις αηδίες άλλο. Δηλαδή, τα ακούς και λες τώρα, το είπε, να το ξανακούσω, και όμως το είπε. Τι δουλειά έχουν οι γενοκοκτονίες να τις πάρεις εσύ και τις κάνεις κομμάτι της αντιπολίτευσης? Δεν έχεις άλλα σοβαρά θέματα να ασχοληθείς? Μα την Παναγία δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τι, αν ας πούμε η κυβέρνηση φταίει γιατί αυτός ο πανηλήθιος, ο πανίβλακας, ο άνανδρος, πήγε και βία στο κοριτσάκι 14 χρονών, 53 χρονών άνθρωπος αστυνομικός. Η κυβέρνηση φταίει. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε? Άρε φίλε, δηλαδή, πάμπα, είναι αυτό που λέω, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνουν διαβόλοι. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Νέα Δημοκρατία να κάνει την αυτοκριτική, γιατί μέσα σε 3 μέρες είχαμε 3 γενοκτονίες. Αλήθεια. Φαντάσου, λέει, να είχαμε 13 θα γινότανε. Θα κάνατε πρόταση μορφή στην κυβέρνηση να πέσει. Τι γίνεται, τι θα ακούσουμε άλλο, ρε φίλε, από αυτούς τους ανθρώπους? Τι θα ακούσουμε άλλο? Να άκουγα κάτι, ρε παιδί μου, κάτι καλό και τι στον κόσμο. Λες και επί της δικής τους διακυβέρνησης 4,5 χρόνια είχαν σταματήσει οι γενοκτονίες, είχαν σταματήσει οι αυτοκτονίες, είχαν σταματήσει τα τροχαία, είχαν σταματήσει όλα. Συγγνώμη γιατί ξεφεύγω, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά, σας το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά. Δεν μπορώ να τρώω την τροφή που μου δίνουν αμάσιτη. Γουστάρω εγώ, αν θέλω να τη φάω, να τη μασίσω πρώτα και να την καταπιώ. Όχι να μου τυχόνουν με αυτό στο στόμα και να λέω ναι, 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 όπως λέει αυτός ο βλάκας εκεί πέρα. Τι έχουμε πάθει, ρε φίλε. Λοιπόν, ο πολιτισμός στη χώρα μας, ο οποίος γεννήθηκε εδώ, και τα γράμματα και οι τέχνες και ο πολιτισμός, αλλά επί πολλά χρόνια τον είχαμε ξεχασμένο. Ξαναήρθε όμως. Ξαναήρθε. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιτέλους γίναμε, παρότι είμαστε πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίναμε επιτέλους Ευρωπαίοι και πάνω απ' όλα και απ' όλους, με πολιτιστική συμπεριφορά τέτοια που πραγματικά μας ζηλεύουν σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή εμείς πάντα μιλάμε με εικόνα, και επειδή εμείς πάντα μιλάμε με ρεπορτάζ, για του λόγου το αληθές, πάμε καμεραμανατζή, δώσε μου την πρώτη... Όχι αυτή. Άλλαξε τι, θα σου πω. Άλλαξε τι. Από αυτή ξεκινάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Αυτό είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, με λεκάνες, με νυπτήρες, με να μην πω και την άλλη λέξη, είναι πρωί-πρωί, είναι μέσα στην πόλη. Ό,τι του περισσεύει του καθενός, θα μου πεις τώρα, στα σκουπίδια τάξη γίνεται, και αυτό γίνεται. Αν τα κάνουμε δεματάκια,
εάν τα κάνουμε κάπως πιο αυτά. Δεν θα υπάρχει αυτή η κακάσχημη εικόνα και θα φταίει μετά ο Δήμος γιατί δεν πήγε έγκαιρα να τα μαζέψει. Όχι ρε παιδιά, δεν φταίει ο Δήμος. Το κακό σας στο κεφάλι φταίει και η κακή σας συμπεριφορά. Άλλαξε τη φωτογραφία. Εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κοιτάξτε, έχουν βγάλει, τουλάχιστον να βγάζαν και κάνα κρεβάτι. Γιατί έχει πολλά ντουλάπια εκεί, ντουλάπες, ξέρω. Να βγάζει κανένα κρεβάτι να περάσει κανένα άστεγο στη νύχτα του. Καλοκαίρι είναι τώρα, θα βρει ένα κρεβάτι, θα κοιμόταν ο άνθρωπος. Κρεβάτι δεν βλέπω. Εκτός αν αυτά εδώ τα σανίδια της ερεμολογής κάποιος και τα κάνει κρεβάτι. Λοιπόν, δώσ' την άλλη. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Τα βλέπετε. Αυτά όλα και πιο η κουτουπονηριά του καθενός πού είναι. Η κουτουπονηριά του καθενός είναι στο ότι δεν παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο, στο αρμόδιο τμήμα, γιατί στα πολλά αντικείμενα πρέπει να καταβάλεις και ένα κόστος. Τουλάχιστον υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, και τα πετάνε όπου να είναι, όπως να είναι, ό,τι ώρα να είναι, χωρίς να παίρνουν τηλέφωνο. Πάμε σ' άλλο. Εδώ, α, ναι. Όχι αυτή η φωτογραφία που δεν διακρίνεται καλά, την άλλη θέλω. Την άλλη, έχει και μία ακόμα. Αυτή είναι. Ωραία, δώστε full screen αυτή να μήπως τα δούμε καλύτερα. Αυτή εδώ, αυτή ξέρετε που είναι, τα μπουκάλια αυτά, τα 6-7 μπουκάλια νερό. Ξέρετε που είναι, ε. Αυτή εδώ, αυτά τα μπουκάλια τα νερό είναι χτεσινό μεσημεριανά. Είναι παρατημένα εκεί και κάτι κύπελα καφές. Ξέρετε που είναι. Δώσε μου την φωτογραφία του κτηρίου. Έχουμε ένα κτίριο. Αυτό εδώ. Αυτή είναι η παλιά βιβλιοθήκη. Είναι η αίθουσα που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις πάνω και η παλιά βιβλιοθήκη που τώρα είναι η αίθουσα της Σκάκη. Πάντα μικρά παιδιά εκεί με τους γονείς και τα περιμένουν απέναντι οι γονείς. Ξαναδώσε τα μπουκάλια. Τα περιμένουν λοιπόν απέναντι οι γονείς και αφού θυμούνται να πάρουν τα παιδιά τους, δεν θυμούνται να πάρουν και τα σκουπίδια τους, τα οποία τα αφήνουν εκεί, πάνω από το πάρκο της Δημαρχίας, παίρνουν τα παιδιά τους και φεύγουν. Και τώρα πείτε μου, σας είπα ψέματα, δεν ήρθε ο πολιτισμός, δεν βιώνουμε πια τον πολιτισμό στο επακρό του. Αυτοί είμαστε. Αυτοί εδώ είμαστε. Δεν τα κάνανε παιδιά αυτά. Τα κάνανε γονείς, τους είδα εγώ. Ήταν εκεί, περιμέναν τα παιδιά τους να τελειώσει το σκάκι, μικρά, μεγάλα, πιο μεγάλα. Και παρατήσαν τα μπουκάλια εκεί πάνω στον τοίχο. Παραδίπλα, παρακεί, παρακείθε. Έχει και σκουπιδιάρα, κάδο. Έχει και μικρούς κάδους. Η εύκολη λύση όμως ήταν να τα αφήσουν πάνω στο ντουβάρι και να φύγουν. Καταλάβατε. Δηλαδή, τι θα γίνεται. Θα έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε σπίτι απ' έξω για να μην ληστέψουν το σπίτι ή να μην βιάσουν την οικοκυρά ή να μην σκοτώσει ο σαλεμένος που είναι μέσα στο σπίτι τη γυναίκα του. Θα έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε σπίτι σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε έναν υπάλληλο του Δήμου σε κάθε παρέα για να μην αφήσει τα μπουκάλια του πάνω στον τοίχο. Τι θα έχουμε. Σπίρση. Μεγάλε πολιτικέ ανήρ αυτής της χώρας. Δυστυχώς, όπου και να γυρίσει κανείς, ποιος το είχε πει αυτό το... Σε αυτή τη χώρα, όπου γυρίσω τη ματιά μου, αυτή η χώρα με πληγώνει. Πώς το είχε πει, ακριβώς δεν το θυμάμαι καλά για να μην λέω... Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, ένας σοφός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι το είπε αυτό ο Καζαντζάκης, όχι. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτή είναι η κατάσταση. Για πάμε τώρα και στα άλλα λίγο. Αυτά που δεν δείξαμε μέχρι τώρα. Προσέξτε λίγο την πινακίδα που γράφει προπό. Η σωστή, από κάτω γράφει μότο ο Παντούδης. Είναι τα σκαλοπάτια που είναι ο Παντούδης. Με τα μηχανάκια, τα ανταλλακτικά και όλα αυτά. Η σωστή τοποθέτηση της πινακίδας θα έπρεπε να είναι όπως είναι του Παντούδη, σε αυτή τη θέση. Η πινακίδα όμως που κάποτε εκεί ήταν προπό πριν πολλά χρόνια, έχει ξυλωθεί από τα στριφόνια, έχει πάρει από τον αέρα την κλίση αυτή που έχει πάρει, τη βλέπετε, δεν λέω χαζά, είναι φωτογραφία, μιλάει από μόνη της.
Έχει πάρει λοιπόν αυτή την κλίση, συγκρατείται από ένα στριφόνι, ένα, δύο, δεν ξέρω, τα οποία και αυτά κουνιούνται, και αν καμιά μέρα από κάτω είναι το πεζοδρόμιο, εάν καμιά μέρα περνάει κανείς, ακόμη και εμείς δεν αποκλείεται, και αυτή η πινακίδα σου έρθει στο κεφάλι, την έβαψες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις, γιατί είναι βαριά πινακίδα. Ποιος έχει τώρα την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Αυτά τα μαγαζιά, από ό,τι ξέρω, τα έχει πάρει όλα η τράπεζα. Ποια τράπεζα, με ρωτάτε, χρωστούσα κανέναν. Ποιος έχει την ευθύνη αυτή, εάν σκοτωθεί άνθρωπος και φύγει αυτή η πινακίδα και πέσει πάνω στο κεφάλι τους? Για πέστε μου, ποιος? Εγώ. Εγώ το καθήκον μου το κάνω, ορίστε. Τα κακά, στραβά και αυτά, τα επικίνδυνα τα επισημαίνω. Ποιος θα πάει να διορθώσει αυτή την πινακίδα? Ποιος θα την ξυλώσει από εκεί? Δεν υφίσταται λόγος να υπάρχει πινακίδα. Άντε, η κάτω είναι το μαγαζί του Παντούδη, okay, του 40. Το πάνω. Λοιπόν, πάμε σε άλλη. Αυτό το καρτοτηλέφωνο. Όλο αυτό το κουβούκλιο που υπάρχει εκεί χωρίς καρτοτηλέφωνο. Για ποιο λόγο πιάνει ένα σημείο του πεζοδρομίου μπροστά στο εργατικό κέντρο? Για πείτε μου, γιατί δεν πήγε ο ΤΕ να τα βγάλει αυτά εδώ? Γιατί δεν διαμαρτύρεται ο Δήμος αφού καταβάλει μέρος του πεζοδρομίου? Γιατί δεν τα βγάζουν αυτά εδώ τα κουβούκλια που είναι άχρηστα όλα? Ούτε καρτοτηλέφωνο έχει πάνω. Δείτε, κενό είναι. Ομορφαίνει τη ζωή. Ή μπορεί να βρέχεται κανείς καμιά μέρα, να μην έχει ομπρέλα και να μπει από εκεί κάτω. Είναι και αυτό χρήσιμο. Ε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι χρήσιμο? Είναι. Άρα γι' αυτό τα αφήσανε βρε κουτά. Εμείς δεν το καταλάβαμε. Για πάμε και στ' άλλο. Αυτό είναι στο εργατικό κέντρο που βλέπουν τώρα. Το προηγούμενο ήταν στο πάρκο κάτω από τη Δημαρχία. Εκεί προς τον Καραγιάννη. Αυτό είναι στη γωνία ακριβώς του εργατικού κέντρου. Άλλο ένα. Και κι άλλα τέτοια, πολλά. Μην φανταστείτε ότι είναι τα μοναδικά. Χωρίς τηλέφωνο επάνω, χωρίς καρτοτηλέφωνο. Κι όμως είναι εκεί βιδωμένα στο έδαφος και δεν φροντίζει κανείς να τα ξυλώσει, να απελευθερώσει έστω και αυτό το 20 επί 20 επί 20 που πιάνει, 30 πόσο είναι, να φύγει από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υφίσταται λόγος να παραμένουν εκεί αυτά τα κουβούκλια. Σωστά, σωστά. Τελειώσαμε, ε? Τελειώσαμε. Αυτά. Τα ωραία, τα χαριτωμένα, τα συμπαθητικά, τα. Να το τραγούδι. Τα. Πώς το λέει, ρε? Γιάννη, πώς το λέει? Ναι. Τραγούδα τώρα λίγο στον αέρα. Λοιπόν, για μισό λεπτό, γιατί έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ από έναν καλό φίλο. Από τη Γερμανία, τον Νίκο τον Τζενικίδη. Πού είσαι, ρε Νικόλα? Καλημέρα, Άγγελε. Ο Νίκος από Γερμανία είμαι. Κάθε μέρα που σε βλέπω είσαι πάντα αγχωμένος. Εγώ είμαι αγχωμένος, Νικόλα μου? Όχι, αγόρι μου καλό. Καθόλου αγχωμένος δεν είμαι. Τουναντίον, αυτή την ένταση που βλέπεις είναι από αγανάκτηση, δεν είναι από άγχος. Εσύ βλέπεις τέτοια πράγματα και στη Γερμανία? Ένα τέτοιο μήνυμα να μας στείλεις. Νικόλα μου, βλέπεις τέτοια πράγματα που είδες τώρα, τέτοιες εικόνες στη Γερμανία? Δεν βλέπεις, γιατί εκεί θα πέσει ο Πέλεκης, θα πέσει το βαρύ πρόστιμο. Εκεί κάθε τετράγωνο έχει και το δικό του χρώμα κάδο. Και αλίμονο αν εσύ φύγεις από τον πράσινο που είσαι εκεί και πας στον κόκκινο που είναι ο άλλος. Τα λέω καλά, Νικόλα μου? Στη Γερμανία τα λέω. Λοιπόν, αγχωμένος δεν διάβασα παρακάτω, με τους συνεργάτες σου. Ναι, με αυτούς είμαι καμιά φορά, η αλήθεια είναι. Καλά παιδιά είναι, αλλά ναι. Οι καλοί όλοι είναι στη φυλακή. Να είσαι πάντα καλά, μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, και εσύ και η οικογένειά σου και οι φίλοι σου και όλοι εκεί στην Γερμανία που μας παρακολουθείτε. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Αλλά αυτό που είπα, νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν θα βρεις έτσι λίγο χρόνο μπορεί να μας τα απαντήσεις όσον αφορά τα σκουπίδια, τα έπιπλα, αυτά τα ρεζιλίκια που βλέπεις εδώ στην Καβάλα και γενικότερα στη χώρα. Λοιπόν, αυτά και με τον φίλο από τη Γερμανία, τον Νίκο τον Τζενεκίδη. Τώρα. Τι? Άντε, δώσε το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Είστε ο κύριος Τσέλιος, ε? Μάλιστα, κύριε.
Ναι, προηγουμένως είδα κάτι με, το, με τα σκουπίδια. Μάλιστα. Εδώ στο Μελισσοκομείο, από το Μελισσοκομείο προς Μεσότοπο, ναι. Περνάμε την αερογέφυρα από το... Την Εγνατία. Από την Εγνατία. Μάλιστα. Αριστερά μας έχουμε έναν χώρο που το δημιούργησε το ποταμάκι ο Μαρβάρας. Υπάρχει μια ελεηνότητα. Τι να σας πω, δεν μπορώ να την... Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο κύριε. Πώς είναι το μικρό σας όνομα, το μικρό σας όνομα? Γιάννη, κύριε Γιάννη μου, κύριε Γιάννη μου, κύριε Γιάννη. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εάν μπορεί κάποιος, φίλος, συγγενής, γιος, εγγονός, ξάδερφος, να πάτε σε εκείνο το χώρο, γιατί εμείς είμαστε τηλεόραση. Είμαστε εικόνα, κύριε Γιάννη μου. Χωρίς εικόνα... Εάν λοιπόν πάει εκεί κάποιος, αυτά τα ρημάδια όλα έχουν φωτογραφική μηχανή επάνω, να τραβήξετε 5, 6, 10 φωτογραφίες όσες θέλετε και να με ξαναπάρετε τηλέφωνο, να σας πω πώς να μου τη στείλετε, να το βγάλω το θέμα στη δημοσιότητα, να πάρω και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί και να έρθουν να τα καθαρίσουν. Και αυτό θα σας έλεγα. Λέμε τον έναν, πάνε στον άλλον. Αφήστε. Ποιον ανήκει αυτό το... Ωραία. Αν το ξέρετε το ποταμάκι. Εγώ μπορώ να βοηθήσω. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά λέω, κύριε Γιάννη μου, ότι κάντε αυτό που σας είπα. Παρακαλέστε ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα παιδί από το χωριό. Ξέρω εγώ. Πάμε να βγάλουμε 5 φωτογραφίες εκεί, να τη στείλω στον κύριο Τζέλιο, ξέρω εγώ τι. Πάρε με ξανά τηλέφωνο. Θα σου πω πώς θα τη στείλεις και θα το κάνω το θέμα, να είσαι σίγουρος. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε. Γεια σου, κύριε Γιάννη μου, γεια σου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, γεια χαρά. Έτσι, παιδιά, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, καλό θα είναι να μπορώ να έχω λίγο ένα φωτογραφικό υλικό, και αν είναι και βίντεο, ακόμη καλύτερα. Αν ξέρει κάποιος από εκεί να τραβάει βίντεο από το κινητό, όλα τα παιδιά και οι νεότεροι τα ξέρουν. Οπότε, κάντε το και εγώ εδώ είμαι. Τέτοια να μου στέλνετε μόνο. Μην αγχώνεστε. Τα αναλαμβάνω εγώ μετά. Όχι ότι, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω τα αναλαμβάνω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο μπαμπούλας τους και θα με φοβηθούν και. Όχι. Τουναντίον. Απλά, όταν δημοσιοποιείται ένα θέμα σε μια εκπομπή όπως Καλή Ώρα η δικιά μας, και αυτοί δεν μένουν άπραγοι, απαθείς. Διότι θα ξανάρθουν εκλογές, θα ξαναχρειαστούν τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Γιώργο, τον Γεραδέσπινα και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σας λέω, στείλτε μου εικόνα, είτε βίντεο, είτε φωτογραφίες και να είστε σίγουροι ότι όλα τακτοποιούνται. Ωραίες οχημάτων, λέει, στο λιμάνι της Κεραμωτής, έντονες αντιδράσεις από δήμον, έστω και παλαιογκαιμματίες, οι έντονες αντιδράσεις που... αυτό το θέμα το έχεις, θα το παίξουμε και μετά να πάμε διαφημίσεις. Δεν ξέρω πώς το αναφέρει εδώ, αν το αναφέρει βέβαια. Ή αν είναι επανάληψη προηγούμενης. Εδώ δεν βλέπω κάτι που να αφορά Κεραμωτή. Την εστίαση, ναι. Δεν βλέπω κάτι που... Μήπως είναι και χτεσινό. Ουρές χιλιόμετρο σχηματίστηκαν Δευτέρα 1 Αυγούστου. Ουρές οχημάτων στο λιμάνι Κεραμωτής. Έντονες αντιδράσεις. Έχει κάτι σχετικό. Ο ΠΕΔΕΣ Ελλήνων. Πάλι δεν μου απαντάτε, Ναι, αυτό. Ανάτο. Ναι. Για, δώστο. Δώστο. Μεγάλη ουρά από οχήματα σχηματίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Κεραμωτή του Δήμου Νέστου. Η ουρά σχηματίστηκε από αυτοκίνητα τουριστών που είχαν ως προορισμό το λιμάνι για να περάσουν στο νησί της Θάσου. Όπως αναφέρατε και λίγο πιο μπροστά, δυστυχώς άλλη μία φορά θεατές στο μεγάλο και στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργείται κάποιες συγκεκριμένες μέρες και έχουν γίνει πολλές αυτή την εποχή. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η δυσφήμιση της Κεραμωτής και της Θάσου και όλα αυτά που συνεπάγονται γύρω από αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με τα ferry boat. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, μια και με ρωτάτε, γιατί το πρόβλημα δεν παραμένει το πώς γίνεται. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε. Ναι, σωστά. Με έναν οργανισμό ο οποίος ήταν πάντα κατά της Κεραμωτής και αυτή τη στιγμή απέναντι στο Δήμο, δυστυχώς τα προβλήματα θα πολλαπλασιάζονται. Και έχουμε να αναφερθώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι. Γνωρίζει το θέμα, δεν κάνει τίποτα.
Ναι. Και τα πράγματα όσο πάει όπως διαπιστώνετε και εσείς σοβαρεύουν. Για ακόμη μια φορά φαίνεται πως οι κάτοικοι της Κεραμωτής γίνονται θεατές στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, ενώ ζητούν άμεσα μέσω του αντιδημάρχου Δημήτρη Βλάχου την μετακίνηση του λιμένα από το συγκεκριμένο σημείο σε κάποιο πλησίον του. Να μεταφερθεί το λιμάνι, να μεταφερθούν τα φέρι μπότ, κάπου αλλού το λιμάνι, συγγνώμη για το τέτοιο. Ναι. Τα φέρι μπότ για μια συγκεκριμένη περίοδο να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία. Δεν μπορεί, ιδίως σε τεραστική περίοδο, η Κεραμωτή να έχει γίνει ένα μεγάλο πάρκινγκ για φέρι μπότ. Και από εκεί δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα της μεταφοράς των ferry boat κάπου αλλού, δυστυχώς κάθε φορά θα λέμε κάτι το χειρότερο. Και μακάρι να μην πούμε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Γιατί από ό,τι διαπιστώσατε και εσείς εκπέσεις εδώ, αν υπήρχε κάτι κακό, μια φωτιά, κάτι ένα πυρεστατικό σοβαρό, δεν θα μπορούσε το αεροπλάνο να περάσει για 4 ώρες μες στην Κεραμωτή. Καταρχάς, ο αντιδήμαρχος και οι επαγγελματίες βέβαια γενικότερα έχουν 100% δίκιο. Ναι, στον τουρισμό. Ναι, στο λιμάνι της Κεραμωτής. Ναι, στην ανάπτυξη. Ναι, σε όλα. Όμως, οι συγκεκριμένοι που περνάνε από την Κεραμωτή, το πολύ πολύ να πάρουν κάνα μπουκαλάκι νερό, άντε και έναν καφέ από τους επαγγελματίες. Περιμένουν εκεί για να φύγουν στη Θάσο. Και επειδή οι εταιρείες των σκαφών, των ferry boat, το έχουν παραξηλώσει το θέμα, κερδίζοντας πακτολό χρημάτων από τα ειστήρια, και καλά κάνουνε, δουλειά τους είναι, επαγγελματίες είναι, και την καβάλα την έχουνε, να μην πω πού, γραμμένη. Λοιπόν, εγώ που είμαι επαγγελματίας και έχω ένα καφέ και περιμένω τον Άγγελο να έρθει να πιει ένα καφέ, περιμένω τον Κώστα να έρθει να πιει ένα ούζο, γιατί πρέπει να, ο πελάτης ο δικός μου να είναι υποχρεωμένος να ψάχνει τριγύρω εκατοντάδες μέτρα μακριά να βάλει το αυτοκίνητό του, γιατί είναι πιασμένοι οι κεντρικοί δρόμοι από όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάνε στη Θάσο και είναι φορτωμένα και φορτώνουν τα καράβια. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λύση να πάει, ας πούμε, το λιμάνι, ξέρω εγώ, όπως είπανε, σε κάποιο σημείο να γίνει μια προβλήτα, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τα αυτοκίνητα όλα αυτά τους επαγγελματίες της Κεραμωτής. Μπορεί, αν μπορεί λέει, αλλά είπαμε, το χειμώνα έλα μωρέ εντάξει, είναι χαλαρά τα πράγματα. Το καλοκαίρι όμως, δηλαδή εσύ επαγγελματία της Θάσου να κερδίσεις, 100 φορές. Αλλά και ο επαγγελματίας της Κεραμωτής τι πρέπει να κάνει. Λέμε τώρα, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου και χάρηκα πάρα πολύ που πήρα αυτό το μήνυμα από το φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος μας βλέπει. Ο Ηλίας είναι πολύ φίλος και συνεργάτης ενός συνεργάτη δικού μου, του Αργύρη του Σιδηρόπουλου, που δουλέψαμε μαζί για αρκετό διάστημα και για τον Αντένα, ο Αργύρης δούλευε και για άλλες καταστάσεις. Ο Ηλίας λοιπόν ζει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Και ο Ηλίας και ο Αργύρης δυστυχώς αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Αν μπορούμε να το πούμε ξενιτιά την Κύπρο, εν πάση περιπτώσει. Αναγκάστηκαν λοιπόν να ξενιτευτούν και δουλεύουν εκεί τα παιδιά. Όλα τους καλή να είναι καλά, να έχουν υγεία. Ηλία, χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι σε αυτό που κάνεις τα τελευταία χρόνια εκεί στο όμορφο νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο μας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος. Δώσε μου λίγο αυτή τη φωτογραφία που έχω εδώ στον υπολογιστή. Δώστε. Ποιος είναι αυτός. Λεβέντης. Άντρακλας. Έχει κάτι πλατάρες, να πούμε, κάτι. Ένα κορμί, να 2 μέτρα.
Και χέρια δυνατά, ρε παιδί μου. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι... ότι είναι παιδαράς. Αυτός είναι αυτό το Μάρι, ο αστυνομικός. Ο 53χρονος. Ο οποίος... τι είπε, ρε παιδιά. Τι είπε. Τι ισχυρίστηκε, μάλλον. Ό,τι έγινε, λέει, έγινε με τη θέληση της 14χρονης. Δεν τη βίασα. Εκείνη τη στιγμή που λέει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω εάν εγώ ήμουν αστυνομικός, αν μπορούσα να κρατηθώ και δεν του έχουν δυο μπουνιά στα μούτρα. Ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα να είσαι και αστυνομικός, να ανακρίνεις ή να κάνεις ή να κάνεις, γιατί ακούς πράγματα τα οποία σε εξοργίζουν και σε εξοργίζουν πάρα πολύ. Δεν ντρέπεσαι, ρε αγόρι μου, ρε το Μάρι, ρε αγόρι μου και το Μάρι, πώς συνάδει θα μου πεις κανένας, δεν συνάδει έτσι, ότι ναι. Δυο μέτρα άντρακλας, ένα κοριτσάκι 14 ετών, να λες ότι ό,τι έγινε, έγινε με τη θέλησή της. Βρε βρωμερό σκουλίκι, ήσουν και αστυνομικό, ήσουν και προπονητής, ήσουν και αυτό. Ξέρετε ποια θα είναι η μεγαλύτερη τιμωρία αυτού του ανθρώπου, να σου πω εγώ. Από ό,τι ξέρω, γιατί είχα γνωρίσει και έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν και ισόβιοι και μίλησα μαζί τους και έκανα ρεπορτάζ και. Υπάρχουν κάποιοι άγραφοι νόμοι μέσα στις φυλακές που αυτός ο γιαλατζή ανδρισμός κάποιων τέτοιων παλικαριών, ξέρετε που πάει μέσα στη φυλακή, ε! Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι εννοώ. Ο ανδρισμός πάει περίπατο. Πάει περίπατο. Υπάρχουν κάτι άγραφοι νόμοι μέσα στις φυλακές. Μη σου πέσει το σαπούνι. Αυτό σας λέω μόνο. Λοιπόν, ό,τι κάνει κανείς, το πληρώνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχουμε. Είναι μία περίοδος η οποία πραγματικά θα δώσει στη χώρα μας, μετά από lockdown, μετά από κλειστά μαγαζιά, μετά. Θα δώσει ένα πολύ μεγάλο, τεράστια ανάσα στο ΑΕΠ της χώρας και αυτό δεν είναι άλλο από τον τουρισμό. Αρκεί να σας πω μόνο ότι μέχρι και 20.000 επισκέπτες φτάνουν καθημερινά στην Ακρόπολη. Φανταστείτε τι γίνεται. Τα νησιά ασφικτιούν, τα καταλήματα μέχρι και τις 16 Αυγούστου δύσκολα βρίσκει κανείς κατάλημα. Τώρα βέβαια πώς γίνονται όλα αυτά και από την άλλη. Να... τώρα θα μου πεις, όπως λέω με ένα φίλο μου καμιά φορά στη θάλασσα, γιατί λέει, φέρ μου λέει ένα φτωχό, λέει, να τον ταΐσω. Και πάνω στη συζήτηση και στην πλάκα ανεβαίνει και ένταση λίγο και λέμε διάφορα. Σίγουρα δεν είναι όλοι. Όταν μια χώρα έχει 11 εκατομμύρια, ας πούμε, ας πούμε ότι τα 2, τα 3, τα 4 εκατομμύρια ευημερούν. Λίγο περισσότερο ένας, λίγο πιο πολύ ο άλλος, λίγο ακόμη πιο πολύ ο άλλος, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, εκεί είναι το θέμα. Να δούμε λίγο πώς άνοιξε η πλατφόρμα η οποία... Έλα. Ναι, πάμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Άγγελε, ο Βαγγέλης είμαι, από Χρυσούπολη. Ναι. Ένα θέμα που θίξατε για την Κεραμωτή, για το λιμάνι. Ναι. Υπάρχει περιφερειακό στην Κεραμωτή μπαίνοντας. Ναι. Αριστερά που μπορεί να πάνε τα αυτοκίνητα... Και να πάνε από γύρω, να φτάσουν στο κάμπικ, από εκεί λέτε. Από εκεί να μην υπάρχει συνωστισμός. Έτσι. Και τα υπόλοιπα τα αυτοκίνητα να βγαίνουν. Τι γίνεται τώρα. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Τα αφήνουν όλα τώρα εκεί ανεξέλεγκτα στα στοιχεία. Τα αυτοκίνητα μπαίνουν, βγαίνουν και γίνεται συνωστισμός. Και αυτό γίνεται για 15-20 μέρες. Ναι.
Δηλαδή υπάρχει λύση, αλλά δεν δίνουν λύση τα προβλήματα. Μόνο τα συσσωρεύουμε. Αυτό κάνουμε. Εγώ επειδή πάω και κάνω μπάνιο στην Κεραμωτή, δεν βλέπω την κίνηση. Μπορούν άνετα να πάνε το αυτοκίνητο γύρω-γύρω, να μπουν στα θέματα, να μην ενοχλήσουν την αγορά καθόλου και να μην υπάρξει ούτε θέμα. Βρες λιμάνι και βρες το ένα και βρες το άλλο. Γι' αυτό είπα ότι είναι δικαιολογημένα τα παράπονα των επαγγελματιών. Διότι κι εγώ αν είχα μαγαζί και εγώ δεν θα ήθελα να μου κλείνουν την πόρτα, ας πούμε, για να, να αποκλείω τον Βαγγέλη, τον Κώστα, τον Άγγελο να έρθει να πιει ένα καφέ, να ούζω ένα, ξέρω εγώ. Έτσι ακριβώς. Αλλά υπάρχει λύση όμως, καταλάβατε. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Θα το δούμε κι εμείς μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε λίγο βεβαίως, με τον Δήμαρχο. Βεβαίως. Έγινε κύριε Άγγελε. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Για τους λογαριασμούς ρεύματος, να πούμε ότι από χθες είναι σε ισχύ τα νέα τιμολόγια χωρίς πλέον ρήτρα αναπροσαρμογής και μάλιστα το μέρισμα που δίδεται για στους λογαριασμούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είχα πει ένα παράδειγμα, όταν ένας λογαριασμός οικιακός είναι 145 ευρώ, ο καταναλωτής θα πληρώσει αναφερέσει το βοήθημα, θα πληρώσει μόλις 30-32 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό για τα οικιακά τιμολόγια, προσέξτε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάνει ήδη κάτι. Ο μήνας έχει 3 και η προθεσμία είναι μέχρι τις 5 του μηνός να δηλώσετε προσωπικό γιατρό. Άνοιξε η πλατφόρμα των εγγραφών και πρέπει να το δείτε από 16 ετών μέχρι τα βαθιά γεράματα να δηλώσετε προσωπικό γιατρό, γιατί μετά θα πληρώνετε πιο ακριβά τα φάρμακα αν δεν έχετε δηλωμένο προσωπικό γιατρό. Λοιπόν, ο Τσαβούσογλου, είδατε πώς τα άκουσα από τη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών προχτές, μια χαρά το στόλισε, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Αυτοί, ξέρετε, πάνε σαν στρατιωτάχια κατευθυνόμενα από τον Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ και ο οποιοσδήποτε άλλος. Πάνε κατευθυνόμενα. Τους λένε: τι έχετε σήμερα, έχουμε τη Γερμανία. Θα πείτε αυτά. Μην έχετε την εντύπωση ότι λέει ότι θέλει ο Τσαβούσογλου. Μην σας περνάει κάτι τέτοιο από το μυαλό. Ο Ερντογάν είναι σουλτάνος αυτή τη στιγμή. Γιαλατζή, όπως το λέω εγώ. Αλλά σουλτάνος. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ναι. Αυξήσεις έως 10 λεπτά στην τιμή της κιλοβατόρας, γιατί είχε πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Πλέον μπαίνει εκεί κόφτης, μέχρι εκεί 10 λεπτά, γιατί μπήκε πλαφόν στο πάγιο. Το πάγιο, ας πούμε, θα είναι φερρυπίν 5 ευρώ. Ούτε 5 και 5. 5 ευρώ. Τυχαία λέω ένα νούμερο τώρα, δεν ξέρω πώς. Πόσο είναι, αλλά μπήκε πλαφόν. Τέλος, οι λοβιτούρες. Τώρα, πάμε. Θέλω να δούμε το θέμα. Λέει εδώ ένα θέμα. Αύξηση τουριστών, λέει, αλλά δεν ψωνίζουν. Κοίτα τώρα πάλι πώς προκαλούμε. Και θα σας πω γιατί προκαλούμε. Αφού όμως πρώτα δούμε το ρεπορτάζ, θα σας πω για ποιο λόγο το λέω ότι προκαλούμε. Υπάρχουν λοιπόν τουρίστες, αλλά δεν ψωνίζουν. Για δώστε ρε φίλε. Δηλαδή, φαίνεται πως υπάρχει κίνηση από πλευράς τουριστών στην αγορά της Καβάλας, όπως μεταφέρει σε δηλώσεις του στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης. Το καλοκαίρι ξεκίνησε από τον Ιούνιο και η τουριστική κίνηση ξεκίνησε από τον Ιούλιο. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και γενικότερα στα καταλήμματα, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, ξεκίνησαν από τον μήνα Ιούλιο. Οδεύουμε λοιπόν στο μήνα Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα σχεδόν του καλοκαιριού. Η κίνηση η οποία υπήρξε από τουριστικής πλευράς, αντιστοίχως δεν υπήρξε και στα εμπορικά καταστήματα. Αυτό είναι ένα και είναι αυτό που συμβαίνει στα καταστήματα με όποιον καταστηματάρχη και να μιλήσετε. Θα διαπιστώσετε ότι ενώ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τις απογευματινές αργά ώρες, που κυκλοφορεί αρκετά μεγάλος αριθμός τουριστών, αντιστοίχως δεν υπάρχει και η ανάλογη εμπορική κίνηση.
τα έχουμε πει. Νομίζω ότι είναι πλέον κουραστικό να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή μας έχουν ακριβώς τα ίδια οικονομικά προβλήματα που έχουμε και εμείς. Είτε είναι με το θέμα της ενέργειας, του πετρελαίου, της βενζίνης, του πολέμου, της ακρίβειας των προϊόντων, των οικονομικών προβλημάτων γενικότερα, ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Άρα λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος σχεδόν του καλοκαιριού, ένας μήνας έμεινε ουσιαστικά. Δυστυχώς οι ελπίδες μας δεν επαληθεύτηκαν, δεν ευωδόθηκαν οι ελπίδες μας, ούτως ώστε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο να μπορέσουμε έστω να κάνουμε κάτι καλύτερο για να μπορούμε να έχουμε ένα χειμώνα λίγο πιο έτσι εύκολο. Ο χειμώνας από ό,τι λένε τα μηνύματα θα είναι δύσκολος. Παράλληλα ο κύριος Λεμονίδης κατά τη διάρκεια συμμετοχής του μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων έθεσε το ζήτημα της επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά και του τέλους επιτιδεύματος. Θέματα τα οποία ο Εμπορικός Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες παρά το ότι χαρακτηρίζονται σωστές και δίκαιες προς το παρόν, δεν έχουν ικανοποιηθεί από πλευράς κυβέρνησης. Το καλοκαίρι το περιμέναμε ως μάνα εξ ουρανού, ώστε να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να ρευστοποιήσουμε κάποια εμπορεύματα. Αυτό τουλάχιστον μέχρι και σήμερα δεν έχει συμβεί, σε πολύ μικρό βαθμό και τα προβλήματα τα γνωρίζουμε όχι μόνο εμείς, τα γνωρίζουν και οι θύνοντες και καλά θα κάνουν να βρουν λύσεις. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεμονίδη, σας γνωρίζω και με γνωρίζετε πολλά χρόνια. Και ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, και ό,τι είναι να πω, το λέω. Και μπορώ και αυταπόδεικτα να το πω. Δεν σας έχω ακούσει, όχι εσάς προσωπικά, σαν εμπορικό σύλλογο, σαν καταστηματάρχης. Δεν σας έχω ακούσει ούτε μία φορά, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι εκπτώσεις, είτε είναι τουριστική περίοδος, είτε είναι το διαόλου το κέρατο, να σας ακούσω μια φορά ενθουσιασμένους, να σας ακούσω μια φορά ικανοποιημένους, να σας ακούσω μια φορά να πείτε ότι ναι, δουλέψαμε, δουλεύουμε. Στην Καβάλα κυκλοφορεί πάρα πολύς ξένος κόσμος. Πάρα πολύ. Από πολλά κράτη. Ρουμανία, Βουλγαρία, πώς το λένε, Σερβία, Τουρκία, μου διαφεύγουν τώρα πάρα πολλοί. Με κάτι αυτοκινητά. Κάτσε καλά. Δηλαδή, τα βλέπετε. Δεν λέω κάτι να ψέρω. Δεν έχετε κανένας ρακέντητος, κανένας φτωχός, κανένας ξέρω εγώ. Αυτό επίσης που βλέπω είναι ότι όπου και να κυκλοφορώ στους δρόμους, εγώ βλέπω οι ξένοι φαίνονται σαν να γνωριζόμαστε. Τους βλέπεις, ρε παιδί μου, σε μια καβάλα ζούμε. Όλοι κρατάνε κάτι στα χέρια τους. Από τσάντα μία, δύο, τρεις, τρώνε, πίνουνε, ψωνίζουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πού πρέπει να δουλέψουν, ας πούμε, τι δεν δουλεύουν, ας πούμε, καλή ώρα τα παπούτσια που έχετε εσείς, τα μπλουζάκια που έχει ο άλλος, ξέρω εγώ. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Συγχωρέστε με, αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τα καταστήματα εστίασης δεν είναι σχεδόν γεμάτα. Τα άλλα τα πολυκαταστήματα, Ζάρας, Μάρας και τα λοιπά, γεμάτα. Τα αρώματα γεμάτα. Τώρα αν κάνα δύο μαγαζιά, κάνα δύο είδη δεν δουλεύουν τόσο όσο θα έπρεπε να δουλέψουν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Μέχρι και τα σούπερ μάρκετ, αν δείτε κάτι καλάθια που γεμίζουν όλοι αυτοί οι ξένοι, θα πείτε, άρα τι πρέπει, ποια δουλειά δεν υπάρχει, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τηλέφωνο. Ναι. Έλα, κύριε Άγγελε. Καλώ τον Κωνσταντίνο. Κύριε Άγγελε. Έλα, Κωνσταντίνε. Δεν είμαι Κωνσταντίνος. Ποιος είναι? Είμαι από Ετροπηγή. Α, ίδια φωνή με τον... Με το φίλο μου από το Σιάτλ της Αμερικής έχεις. Ναι. Έλα. Λοιπόν, για τα διπλώματα. Ναι. Που ήταν, τα δώσαμε να κάνουμε αλλαγή. Απάντησα, το πρωί δεν με ακούσατε. Α, δεν σ' άκουσα. Τώρα... Ναι. Για πες την ερώτησή σου, εγώ τι θες. Εγώ έχω
δύο χρόνια που το έχω δώσει. Όταν άρχισε. Όχι, δεν νομίζω. Ο κορονιός, ναι. Δύο χρόνια. Και ακόμα να το πάρω. Στην Καβάλα. Στο δάσκαλο εδώ, στην Πετροπηγή, στη Χρυσούπολη. Και τι σου λέει ο δάσκαλος. Περιμένουμε, δεν έχουν υπαλλήλους, λέει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εχθές μίλησα με τη διευθύντρια του αρμοδίου τμήματος και παραδέχτηκε και αυτή ότι υπάρχει καθυστέρηση και πάνω από 7 μήνες και τα λοιπά. Αλλά δύο χρόνια... Όχι, δύο χρόνια. Αλλά τώρα τα ακούω αυτό που μου λέτε, δύο χρόνια. Όταν άρχισε ο κορονιός. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα, ομολογώ. Πάντως είπε η διευθύντρια χτες που μιλήσαμε μαζί ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα υπάρχουν κάποιες ακόμα καθυστερήσεις. Καθημερινά δύο άτομα όλο το 8ωρο δουλεύουν πάνω σε αυτό το τομέα και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά τέλος καλοκαιριού θα προσληφθούν, λέει, και άλλα άτομα και το θέμα θα ομαλοποιηθεί. Εχθές μίλησα. Έγινε, έγινε. Εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά. Δύο χρόνια. Αυτό δεν το ήξερα, ομολογώ. Ναι. Τώρα στο διαγνωστικό διάλειμμα θα ξαναπάρω να το επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα. Όχι ότι μου λέει ο κύριος εκεί που μας πήρε τηλέφωνο ψέματα, αλλά δεν το περίμενα ότι θα είναι και δύο χρόνια. Μάλιστα. Τώρα αυτό... Καραμαλή στις Σέρες, Υπουργέ, μας ακούει κανείς. Καραμαλή, πες αλεύρι. Ναι, πες αλεύρι. Τι κάνεις γι' αυτό, για... τι, Υπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, σώπα. Και χαρήκαμε για την γνωριμία. Εδώ τι γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, δεν πρέπει να το δείτε αυτό το θέμα. Θα μιλήσω, να είστε σίγουροι, θα μιλήσω. Δεν αφήνω εγώ τέτοια θέματα. Λοιπόν, Υπουργείο, ναι, κύριος Καραμαλής. Ας μιλήσει όποιος θέλει, αλλά να μας δώσει μια λύση στο θέμα. Λοιπόν, μήπως αρχικά μπορεί να μας πει κάτι γι' αυτό. Ο κύριος Πολίτης, Αντιπεριφερειάρχης, ο ΕΟ. Για δείτε λίγο, σας παρακαλώ. Για δείτε λίγο. Μέχρι να δείτε ένας από... Τι είναι? Ναι. Πάρτε μου όμως τον πολίτη. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Άγγελε, γεια σου. Γεια σου. Είσαι καλά καταρχήν? Συγγνώμη, με παίρνεις τηλέφωνο, με βλέπεις τηλεόραση. Με βλέπεις, ναι, εδώ που μιλάω, που φωνάζω, που κάνω. Αν ήμουν άρρωστος θα ήμουν στο νοσοκομείο. Πάμε παρακάτω. Όχι για άρρωστος, ψυχολογικά είσαι εντάξει, τα κέφια σου. Γιατί ψυχολογικά... Εγώ πήρα να σε ευχαριστήσω. Για ποιο? Για τη μεγάλη προσφορά που κάνεις σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, φίλε. Ναι. Να σε ευχαριστήσω, γιατί εχθές είχες πάλι το Μητρόπουλο, ναι, και έδωσε κάποιες απαντήσεις πολύ σοβαρές, οι οποίες αυτές, οι απαντήσεις που έδωσε, κατά κάποιο τρόπο συμπεριλαμβάνουν και εμένα στο πρόβλημά μου. Σε είχα πάρει μια μέρα. Μιλάς για το χρέος? Ορίστε. Μιλάς για χρέος που έχουν κάποιοι που δεν πήραν σύνταξη ή για κάτι άλλο? Όχι, για αυτό που είχα. Ναι, όχι, ότι... είπε χτες ότι μια κυρία που δεν είχε πάρει σύνταξη και άλλες 300.000 από πίσω δεν έχουν, ναι, πάρει σύνταξη γιατί όφυλαν στο αυτό. Και κέρδισε την υπόθεση ο Μητρόπουλος στο εφετείο, ναι, και. Ωραία. Αυτό. Ναι. Το, ναι, άκουσα, ναι, αυτό. Ναι, κάνουμε καλή δουλειά όσον αφορά με το Μητρόπουλο. Πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή δουλειά κάνει. Εγώ νομίζω ότι η δημοσιογραφία, αγαπητέ φίλε, είναι και αυτό. Η κοινωνική προσφορά προς τους τηλεθεατές, προς το σύνολο. Δεν είναι, ναι, μόνο τα δημοσιογραφικά, τα πισπυρίγκου και μισπυρίγκου. Έτσι. Ναι. Ευχαριστώ, έτσι, πολύ. Εγώ ήθελα δημοσίως να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Γιατί θα το χρειαστώ τον κύριο Μητρόπουλο, θα το βάλω στην υπόθεσή μου. Βεβαίως. Για να τα βγάλεις πέρας, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Έχει μια ομάδα, ο Μητρόπουλος, οι οποίοι λύνουν και δένουν πραγματικά. Πραγματικά, ναι, ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο σε αυτά τα τηλέφωνα στην ΕΝΙΠΕΚ που έδωσε. Ναι, 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 ναι. Και μου είπαν τέλος Αυγούστου, λέει, τους είπα, είμαι από το πρώτο θέμα από την εκπομπή. Α, ωραία, ωραία, ναι. Και μόλις είπα από την εκπομπή πρώτο θέμα, αμέσως ο γραμματέας λέει, τέλος Αυγούστου θα με ξαναπάρεις. Ωραία.
να προωθήσω τη δουλειά, να δούμε τι χαρτιά θέλω να το ξεκινήσω. Έτσι, έτσι. Έτσι. Και να είσαι σίγουρος. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σου χρωστάω κάτι, σου χρωστάω. Ό,τι καλύτερο. Ένα καφέ ελληνικό πίνω, κάνει ένα 10. Φτάνει. Όσο, ό,τι θες. Φτάνει, φτάνει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έγινε, φίλε. Δώσε μου λίγο. Πήραμε τον αντιπεριφερειάρχη. Πού τον έχουμε? Γιατί? Μια συνάντηση. Λοιπόν, θα πω τον κύριο αντιπεριφερειάρχη να το μεταφέρουνε. Φίλος, φίλος, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ και σαν γιατρό, είσαι ένας σπουδαίος επιστήμονας, και εσύ και η σύζυγός σου, η οποία είναι οριλά, η φίλη μου η Μελίνα. Αλλά αγαπητέ κύριε αντιπεριφερειάρχη, η αντιπεριφέρεια δεν είναι μόνο συσκέψεις και συναντήσεις και αυτά. Είναι να ενημερώνουμε και τα μέσα ενημέρωσης για κάποια θέματα. Και από τότε που έχετε αναλάβει η αντιπεριφερειάρχης, μόλις και μεταβίας κατάφερα να σας βρω μία μόνο φορά. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι στα μείω σας. Εγώ ξέρετε ότι από αγάπη σας τα λέω, γι' αυτό και κοιτάξτε να το διορθώσετε αυτό το θέμα, διότι εγώ δεν σας παίρνω για να ακούσω την ωραία σας φωνή, αλλά για να ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, δώστε αυτή τη φωτογραφία που έχω εδώ. Απευθύνομαι στα αρσενικά, αλλά και στις γυναίκες. Πώς την κρίνετε από το 1 μέχρι το 10 αυτή την κοπέλα, αυτή τη γυναίκα εδώ πέρα. Σαν εμφάνιση εννοώ. Αυτό που φαίνεται τέλος πάντων. Πώς την κρίνετε. Πόσο τη βαθμολογείτε. Να σας πω εγώ πρώτα. Εγώ αυτή τη γυναίκα εδώ πέρα που βλέπω στη φωτογραφία, με άριστα το 10 θα της έβαζα άνετα ένα 7, για να μην σας πω και ένα 8 κεφανό υπερβολικός. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έφυγε μαχαιρωμένη από αυτή την αποβολή της μαϊμούς από το σύζυγό της, γιατί αυτός είναι σαν την αποβολή της μαϊμούς ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βρούμε καμιά φωτογραφία εδώ πέρα πουθενά. Αλβανικής καταγωγής πρέπει να σας πω. Δεν το λέω αυτό για κανένα λόγο με τη ρατσιστική έννοια, το λέω για να... Λοιπόν, δεν έχει φωτογραφία εδώ και λυπήθηκα χθες αυτό το παλικάρι, το γιο του, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις στον Αντένα. Το γιο του λέω λυπήθηκα, και όταν λέω το γιο του και έχω τη φωτογραφία, δείξτε τον το κερατό μου. Λοιπόν, λυπήθηκα λοιπόν αυτό το παλικάρι εδώ, 23 χρονών, και τα άλλα δύο παιδιά που μείναν ορφανά. Λοιπόν, φαντάζομαι τον έχετε δει. Δεν ξέρω πού αλλού τον έχει να σας τον δείξω. Είναι σαν την αποβολή της μαϊμούς. Δηλαδή, πιο άσχημος, πιο ελεηνός, πιο τρισάθλιος πεθαίνεις. Και αυτός εδώ σκότωσε αυτή τη γυναίκα. Τώρα, γιατί ήταν αυτή η γυναίκα μαζί του, εγώ το μόνο που μπορώ να δώσω μια εξήγηση είναι από υπέρμετρη καλοσύνη. Μόνο γι' αυτό. Και τελικά, αυτή την καλοσύνη την πλήρωσε με την ίδια της τη ζωή. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Και όπως σας έλεγα προηγουμένως, στη χώρα της θα γίνει η κηδεία της κοπέλας αυτής που σας έλεγα, αλβανικής καταγωγής. Στη χώρα της θα γίνει η κηδεία που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του σύζυγου της, ο οποίος πραγματικά, αν δεν τον έχετε δει έτσι χωρίς μοσαϊκό στο πρόσωπο, μοιάζει σαν να είναι αποβολή της μαϊμούς. Τόσο μιλάμε για... Αλλά προφανώς, από την καλοσύνη της κοπέλας, τον ξαναπήρε στο σπίτι και ζούσε εκεί και τελικά τη σκότωσε. Αυτοί είναι οι δίθεν μάγκες, οι δίθεν άντρες, τα δίθεν αρσενικά, τα δίθεν που νομίζουν ότι επειδή
έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό δύναμης, μυϊκής δύναμης στα χέρια, γιατί μυαλού δύναμη ή πνευματική δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει. Λοιπόν, με εξοργίζουν επίσης κάποιες από τις ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν το νησί της Μυκόνου. Εγώ, σε ό,τι αφορά εμένα, φίλοι μου, θα προτιμούσα να πάω στη Θάσο, που είναι ένα καταπληκτικό νησί σε ομορφιά, σε παραλίες, σε Πεύκο, σε. Θα προτιμούσα να πάω στη Σαμοθράκη, που είναι ένα επίσης εξωτικό νησί, με άλλη κουλτούρα, με άλλα πλεονεκτήματα και ομορφιές. Θα προτιμούσα να πάω στη Λίμνο μας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει τέτοια άνοδο στον τουρισμό, που έχει τέτοια έξωθεν καλή μαρτυρία, που ξέρετε, η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτό εδώ. Και, εν πάση περιπτώσει, θα προτιμούσα να πάω σε πολλά άλλα νησιά, παρά να πάω στη Μύκονο. Θα μου πείτε γιατί. Να πάω στη Μύκονο να κάνω τι. Να βγαίνω στους δρόμους, ας πούμε, και να προσπαθώ να δω κανένα διάσημο και να βγω φωτογραφία μαζί του ή δεν ξέρω ποιο, ή το ένα ή το άλλο. Να πάω στη Μύκονο γιατί. Να δω τι. Άντε, να δω τους ανεμόμενους, πώς τα λένε αυτά. Τι να χαρώ, τον αέρα που έχει συνεχώς. Ή τους διάσημους που έρχονται εκεί, τους σεΐχηδες και τα αυτά και με τα καράβια. Εντάξει, αν ήμουν κι εγώ σεΐχης, μπορεί να περνούσα μια βόλτα. Αλλά έτσι δεν θα πήγαινα. Και γιατί το λέω αυτό. Πλήρωσαν, λέει, 400 ευρώ για 2 ποτά και 12 στρίδια. Τι λέει το ζευγάρι για τον δικό του εξωφρενικό λογαριασμό. Ποιο ζευγάρι, να δούμε καταρχάς αν ήταν Έλληνες. Νεόνυφο ζευγάρι από τον Καναδό, μιλώντας στη Βρετανική Ταμπλόιντ, υποστηρίζει ότι πλήρωσε 400 ευρώ για μια μπύρα, ένα κοκτέιλ και 12 στρίδια και ότι δεν τους έδωσαν ποτέ τιμοκατάλογο. Ακούστε, ρε παιδιά. Ακούστε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε. Είτε Καναδός είσαι, είτε Αλβανός είσαι, είτε Τούρκος είσαι, είτε Έλληνας είσαι. Πας και κάθεσαι σε ένα μαγαζί που βλέπεις μπροστά σου και σ' αρέσει. Okay. Καλώς καμωμένα. Και ξέρεις ότι είσαι στη Μύκονο. Και ξέρεις ότι εκεί όχι μόνο τον ποπό σου πιάνουνε με το ένα χέρι, με τα 10 χέρια. Σωστά. Σωστά. Πώς παραγγέλνεις κοκτέιλ και στρίδια χωρίς να ξέρεις τι θα πληρώσεις. Δεν σου φέραν κατάλογο. Okay. Για χαρά, παιδιά. Χάρηκα για την γνωριμία. Φεύγεις. Μεταγενέστερα. Γιατί παραπονιέσαι και καταγγέλεις στην ταμπλόιντ το γεγονός. Καλά σε κάνανε. Καταλάβατε. Είχε κι άλλο περιστατικό και έχει πολλά πάμπολα περιστατικά. Δηλαδή, σαν να συνηγορείς σε αυτό που σου κάνουνε. Αφού δεν ξέρεις πόσο κάνουν αυτά που παρήγγειλες. Άσε τι εικάζεις εσύ ότι μπορεί να κάνουνε. Το τι εικάζεις εσύ αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι κάνουνε στη Μύκονο. Άρα λοιπόν, ζητάς τιμοκατάλογο και βλέπεις για τα δύο αυτά που παρήγγειλες και τα στρία 400 ευρώ. Δεν τα παίρνεις ποτέ. Φαντάζομαι. Έτσι. Γιατί δεν είσαι ο προύχοντας, ήσασταν νεόνυφοι, ήρθατε στην Μύκονο. Καλά κάνατε. Τώρα τι μου το καταγγέλεις στην ταμπλόιτ. Για ποιο λόγο. Να κερδίσεις τι. Τα θέλες και τα άπαθες. Τα θέλω ο κολαράκος που λένε. Αυτό. Άκου, λέει, δεν μας φέρανε το τιμοκατάλογο. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Να τα παιδιά. Τι όμορφη κοπελιά, τι ωραίος κύριος. Να, αυτά εδώ. Αυτά εδώ τα παιδιά. Για δώστα. Καταλάβες. Νεόνυμφη, λέει, πήγα στη Μύκονο, βγήκαν και φωτογραφία. Τι θέλατε, βγήκατε και φωτογραφία. Εντάξει. Τα 400 είναι και η φωτογραφία μέσα. Α, να και τα στρίδια. Α, τα στρίδια. Εδώ. Να τα. Τα βλέπετε. Είναι αφροδισιακά, σου λέει ο νεαρός σας φάω και κανένα στρίδι, γιατί έχουμε δύσκολη νύχτα μπροστά μας. Κατάλαβες. Αν δεν ήξερες, δε ρώταγες. Ο ΑΕΟ
Αν πάει ο Μάκης τώρα, ας πούμε, στη Μύκονο, θα ρωτήσει. Θα πει, ρε φίλε, πόσο κοστίζει, ας πούμε, το κοκτέιλ. Θα κάτσει να. Λοιπόν. Στη Λάρισα, λέει, 38χρονη φιλοξένησε σπίτι της άντρα που γνώρισε στο διαδίκτυο και εκείνος της έκλεψε τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε. Καλά να πάθεις, κοπελιά. Καλά να πάθεις. Ναι, ναι. Καλά να πάθεις. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Το γνώρισε από το δίκτυο. Από το διαδίκτυο. Δεν ήξερες το ποιόν, δεν ήξερες το ένα, δεν ήξερες το άλλο. Και τον έβαλες και μες στο σπίτι. Καλά να πάθεις. Απλά πράγματα. Θεσσαλονίκη, άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία της Περαίας. Ένας ακόμη στη θάλασσα. Λοιπόν, επενδυτής, σε εισαγωγικά, απατεώνας, από τους γνωστούς, εξαπάτησε επιχειρηματίες και απέσπασε 82.000 ευρώ. Εσείς συνεχίζετε να πέφτετε θύματα όλων αυτών που τελικά είναι πολύ πιο έξυπνοι από εσάς. Ε, τι να κάνω, ρε παιδιά. Λοιπόν, ναι, άλλο. Ακούστε τώρα. Νόμοι που υπάρχουν στη χώρα. Εάν σε τροχαίο παρασύρεις κάποιον ή άθελά σου τον σκοτώσεις, άθελά σου. Άμα τρέχεις με 1000 δεν είναι άθελά σου, άμα είσαι πιωμένος δεν είναι άθελά σου. Άμα κάνεις στον δρόμο αυτό που λένε κακίες, δεν είναι κακίες, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων, δεν είναι άθελά σου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αλλάξει ο νόμος για όλα αυτά και να μην είναι, πώς το λένε, ότι σκότωσες κάποιον εξαμελίας. Πώς είναι εξαμελίας, ρε φίλε, τι έγινε στη Σαντορίνη. Ενώ ήτανε, είχε μια κατεύθυνση στο δρόμο και πήγαινε, ξέρω εγώ με πόσο πήγαινε, ξαφνικά περνάει κοντά από την καλντέρα και μετανιώνει που την πέρασε και κάνει αναστροφή μες στο δρόμο για να φωτογραφίσει την καλντέρα και σκοτώνει το παλικάρι με τη μηχανή 34 ετών. Αυτό είναι εξαμελίας. Ε, θα δικαστεί με αναστολή 1-2 χρόνια και το παλικάρι. Η μάνα. Αυτή είναι νόμοι, ρε. Αυτά είναι, εγώ θα τα θεωρούσα καραμελίτσες που άλλες είναι λίγο πιο γλυκές, άλλες είναι λίγο πιο ξινές, άλλες είναι λίγο πιο πικρές. Σκότωσε το παλικάρι και θα πάει εξαμελίας τώρα. Έστριψε να φωτογραφεί στην καλντέρα. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, βλέπουμε ένα ρεπορτάζ και κλείνουμε και για σήμερα Τετάρτη, μάλλον δύο. Πού τώρα το καινούριο, εδώ είναι. Αύριο έχουμε Καραμαλή. Η ΔΕΗ Καβάλας κινείται νομικά για όλα αυτά που γίνονται με τις διακοπές νερού κτλ. Το βλέπουμε. Και βλέπουμε επίσης τους εντατικούς ελέγχους στην εστίαση. Τα έχουμε. Αυτά τα παιδιά θυμωμένα είναι μαζί μου. Δεν μου μιλάνε. Τα έχουμε. Τα έχουμε. Πες ένα ναι. Λοιπόν, βλέπουμε αυτά λοιπόν και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα την εκπομπή, Τετάρτη, 3 Αυγούστου. Αυτά και για σήμερα. Φαντάζομαι ότι ικανοποιήσαμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και αυτό θα κάνουμε για να δίνουμε απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα και όχι μόνο θα τα παρακολουθούμε έτσι από απόσταση, αλλά θα φροντίζουμε κάθε φορά να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι έτσι ώστε να επιλύονται προβλήματα που χρονίζουν και δυστυχώς παραμένουν άλυτα. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι σας παρακαλώ, να δούμε αν υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής, όπως λέμε πάντα. Ο Σουλτάνος δεν πρόκειται να βάλει μυαλό, αυτό σας το έχω ξαναπεί, ο Γιαλατζής Σουλτάνος προσπαθεί να προκαλέσει με ή οσδήποτε τρόπο τους Έλληνες, την Ελλάδα γενικότερα,
και κάνει πράγματα τα οποία προκαλεί, όντως προκαλεί. Έχει ένα απίστευτο κόμπλεξ με τη χώρα μας, απίστευτο όμως, και για μια ακόμη φορά προχώρησαν σε κάτι το οποίο σίγουρα προκαλεί την ορθόδοξη πίστη και γενικότερα όλο τον κόσμο. Εικόνες οργής λοιπόν στην Αγία Σοφιά, εκατοντάδες παιδιά κραυγάζουν, μπήκαν μέσα και κραυγάζουν Αλλάχου Ακμπαρ. Αλλάχου Ακμπαρ. Θέλοντας έτσι, προσέξτε να δείτε τώρα ποιο είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Κάτω από τις εικόνες της Παναγίας, της Μεγαλόχαρης, κάτω από τις εικόνες των Αγίων, κάτω από όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα σε αυτό το μνημείο, τόσων και τόσων ετών. Να κραυγάζεις Αλλάχου Ακμπαρ δεν είναι τίποτα άλλο από απίθμενο κόμπλεξ, κόμπλεξ, κόμπλεξ. Τίποτε άλλο. Θα πάω εγώ στο τζαμί τώρα και αφωνάζω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμενο. Μα αφού είναι τζαμί, δεν έχει πουθενά Χριστό, δεν έχει πουθενά αυτό. Τι να πάω. Έχει ένα βιντεάκι και θέλω να το δούμε, παρακαλώ. Έχει ένα βιντεάκι με τα παιδιά και τις κραυγές. Για δώσε το λίγο. Εντάξει, έχει μπει ο Χότζας εκεί, έχει μπει αυτό και λέει το αυτό, έτσι δίνει το σύνδεμα και τα παιδάκια φωνάζουν Αλλάχου Ακμπαρ. Για το Θεαθή είναι όλα. Πλήση εγκεφάλου. Τέτοια πλήση εγκεφάλου που ίσως να μην γίνεται πουθενά σε άλλη χώρα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, αλλά πλέον το καλύτερο που κάνουμε εμείς και καλά κάνουμε, γιατί υπάρχουν και οι ακραίες θέσεις, είναι να κρατάμε έτσι ένα χαμηλό προφίλ, να προχωράει η χώρα και ας τους αυτούς να κραυγάζουνε Αλλάχου Ακμπαρ και αηδίες τούμπανα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ, τελειώσαμε. Θερμά ευχαριστώ, τα ξαναλέμε Θεού θέλοντος, αύριο στις 10. Να είστε καλά. Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε ακόμη μία βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή της Καλαμίτσας και της Κηπούπολης που έφερε διακοπή της υδροδότησης στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, όπως μετέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας Απόστολος Χρόνης, δεν αποκλείεται η υπηρεσία να κινηθεί ακόμη και νομικά κατά της αρμόδιας εταιρείας και του εργολάβου, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από το πρωί έγινε μια βλάβη από τις οπτικές ίνες, η οποία αποκαταστάθηκε από τους ίδιους με τη συνδρομή τη δική μας. Πήγαμε, κλείσαμε το νερό και μπορέσαν να την αποκαταστήσανε. Πριν από λίγο προέκυψε και δεύτερη βλάβη, πάλι από την ίδια εταιρεία που εκτελεί το έργο των οπτικών ινών. Πάλι συνδράμει η ΔΕΙΑΚ, πήγε το συνεργείο μας εκεί για να μπορέσει να συνδράμει το ώστε να τελειώσει γρήγορα η βλάβη και να αποκατασταθεί. Είπαμε ότι δεν είναι μόνο το σημερινό φαινόμενο, το έχουμε ζήσει και τις προηγούμενες μέρες, με άλλη εταιρεία βέβαια. Αυτή είναι η δεύτερη εταιρεία που δουλεύει, γιατί είναι τρεις που δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη της Καβάλας και εκτελούν έργο οπτικών ινών. Είπαμε ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία. Είχα πάει εγώ πριν από τρεις εβδομάδες και κατέθεσα μια αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, η οποία από όσο έμαθα πήρε το δρόμο της και πήγε προς τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω τι ενέργειες κάνει ο εισαγγελέας από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Εμείς μέσα στην εβδομάδα θα καταθέσουμε και αγωγή στην εν λόγω εταιρεία που έχει καταστρέψει το δίκτυο πραγματικά. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάνει το σπάσιμο και μένει ο κόσμος από νερό μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα με αυτές τις θερμοκρασίες. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι η βλάβη αποκαθίσταται πλημερώς, που σημαίνει ότι μετά πηγαίνουμε ξανά εμείς τα δικά μας συνεργεία, με δικά μας μέσα, με δικά μας υλικά και κάνουμε σωστή αποκατάσταση της βλάβης. Αυτά όμως θα τα λύσει στο τέλος στο δικαστήριο. Το πρόβλημα με την υδροδότηση φαίνεται πως αποκαταστάθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, η ΔΕΙΑ Καβάλας καταγγέλει την ολιγορία για την έγκαιρη αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών από την εταιρεία των οπτικών ινών. Πάμε από χθες έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο, σήμερα έγινε μια δεύτερη συνάντηση. Αύριο θα έχετε νεότερα και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ζητάμε να γίνει προσωρινή διακοπή εργασιών τουλάχιστον για αυτό το διάστημα που έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες και να συνεχίσουν οι άνθρωποι μετά τον Αύγουστο που θα πέσουν οι θερμοκρασίες και δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για νερό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι εμείς σαν κάτοικοι του Δήμου Καβάλας μένουμε από νερό
και έχουμε προβλήματα γιατί μέσα στη ζέστη δεν μπορείς να είσαι χωρίς νερό. Έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό. Αυτή τη στιγμή η πόλη της Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας και τα χωριά μας και το παλιό πραγματικά σφίζουν από κόσμο. Είναι γεμάτο με κόσμο, το βλέπουμε από τις καταναλώσεις που έχουμε του ύδατος και επειδή όταν υπάρχει ένα σπάσιμο αναταράσσεται όλο το σύστημα που έχουμε υδροδότησης, είναι πολύ σημαντικό ότι καθυστερούμε να επανέλθει το σύστημα αυτό. Αδειάζει δεξαμενή, πρέπει να γεμίσουμε τις δεξαμενές. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν κινούμαστε νομικά πλέον γιατί άλλη λύση δεν βλέπω να υπάρχει. Μάλιστα. Εντατική είναι η έλεγχη από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σε καταστήματα εστίασης για την κατάσταση των τροφίμων, τα οποία παραχωρούν προς καταναλωτές. Μάλιστα, όπως επισήμανε ο νομίατρος Καβάλας, δεν θα διστάσει ο ίδιος ακόμη και να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας καταστήματος, εάν δεν συμμορφωθούν οι επαγγελματίες. Πώς πηγαίνουν τα πράγματα, τηρούνται αυτά τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα? Η πλειονότητα ναι. Και όπου δεν τηρούνται, στην πρώτη φάση κάνουν τις ανάλογες συστάσεις για τις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, όπως προβλέπει ο νόμος. Και αναμένουμε να δούμε να συμμορφώνονται εκεί. Όποιος δεν συμμορφωθεί, θα υποστεί κυρώσεις. Μάλιστα. Πάντως στην πλειοψηφία τηρείται κανονικά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία υπάρχουν. Κοίταξε, έτσι γίνεται. Η πλειονότητα των επαγγελματιών ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς θα πρέπει να χειρίζεται τα τρόφιμα. Υπάρχουν όμως πάντοτε και αυτοί οι οποίοι δεν το κάνουν. Αποφεύγουν για τις κυρώσεις. Όποιος δεν συμμορφώνεται όμως, υπάρχουν πρόστιμα μέχρι και αναστολή λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει και οι καταναλωτές πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα προϊόντα που προμηθεύονται και κυρίως αυτά τα οποία χρειάζονται συντήρηση μέσα στο καλοκαίρι. Και σαν καταναλωτές και σαν πολίτες στο σπίτι μας. Και εμείς συντηρούμε τρόφιμα. Και εμείς χειριζόμαστε τρόφιμα, μαγειρεύουμε έτσι, για μας, για την οικογένειά μας. Οπότε και εμείς θα πρέπει να ξέρουμε στοιχειώδες κανόνες υγιεινής. Αυτοί οι κανόνες δεν είναι μόνο σε αυτούς που είναι επαγγελματίες. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τους μαθαίνουν τα παιδιά από το σχολείο ήδη. Για το πώς συντηρούνται τα τρόφιμα, πώς μαγειρεύουμε, πώς αποφεύγουμε την επιμόλυνση. Γι' αυτό και βλέπουμε ειδικά το καλοκαίρι διάφορες εκρήξεις και εξάρσεις γαστρεντερίτιδες και όλα αυτά. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν γίνεται σωστά η συντήρηση του τροφίμου στο σπίτι μας. Κυρίως και όχι τόσο από τα καταστήματα.